Ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως πεφανέρωτε σήμερον κατά την μελουργική γραφίδα του Ιερού Ιμνοδού, αγαπητοί χριστιανοί. Λαμπρά, επιβλητική, αλλά όπως πάντοτε και σεμνή, ανέτειλε και πάλι η εορτή της Ορθοδοξίας και η Εκκλησία μας, ενδεδειμένη την εόρτη αστολή της, πανηγυρίζει τον θρίαμβο της ιερής μας πίστεως εναντίον όλων των αιρέσεων που εμφανίστηκαν διαμέσου των αιώνων, μα ειδικότερα εναντίον των ασεβών οικονομάχων που αρνούντο την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Η Εκκλησία μας ταλανίστηκε για 100 περίπου χρόνια από τους ασεβείς οικονομάχους, κατόρθωσε τελικά να ειρηνεύσει με την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου 787 μετά Χριστό, η οποία διέταξε την ανασύλωση των Αγίων και Σεπτών εικόνων, την τοποθέτησή τους δηλαδή στους χώρους της σκηνής και κατηδίαν προσευχής, για προσκύνηση τιμητική, αλλά και για να διεγείρεται στους πιστούς, με τη θέα της εικονικής ανατυπώσεως, η μνήμη και η αγάπη προς τα πρωτότυπα και η προσπάθεια μίμησής τους. Με την απόφαση αυτή της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία μας ηλευθέρωσε την αλήθεια από τα πάθη και την πλάνη, πράγμα απαραίτητο για τη σωτηρία των ανθρώπων και τη δόξα του Θεού. Και τούτο γιατί το θέμα των εικόνων δεν είναι ένα απλό θέμα, αλλά γεγονός που καθορίζει την πνευματική στάση και πορεία της Εκκλησίας μας. Οι εικόνες δεν είναι μόνο, όπως φαίνονται, ξύλα, χρώματα και ψηφίδες. Οι εικόνες είναι έκφραση της πνευματικής και θεολογικής συνείδησης της Εκκλησίας μας. Η ύπαρξη και τιμή των εικόνων στηρίζεται στο πιο βασικό και σωτήριο δόγμα της Ορθοδόξου πίστεως μας, στην ενανθρώπιση δηλαδή του Χριστού και στην αληθινή παρουσία Του ανάμεσά μας. Οι Άγιες εικόνες έχουν χριστολογική βάση, αποτελούν ορατή και χειροπιαστή μαρτυρία της σάρκωσης του Χριστού και του γεγονότος της σωτηρίας του ανθρώπου μέσα στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία. Αν αρνηθούμε τις Άγιες εικόνες, τότε κινδυνεύουμε να αρνηθούμε τη σάρκωση του Χριστού και ολόκληρο το γεγονός της Θείας Οικονομίας. Αν αρνηθούμε τη δυνατότητα να εξεικονίζουμε τον Χριστό, τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το λόγο της Αγίας Γραφής, ο οποίος λέγει ότι εσκήνωσε εν ημίν και είδομεν τη δόξα αυτού. Σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, πάβει να έχει θεανθρώπινο χαρακτήρα και αδυνατεί να προσφέρει τη σωτηρία στον άνθρωπο. Είναι βέβαια σε όλους γνωστό ότι το ανεικόνιστο της Θείας Ουσίας είναι σαφής διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως, αφού ο Τριαδικός Θεός είναι αόρατος, ανίδεος και απερίγραπτος, και γι' αυτό οποιαδήποτε παράσταση και απεικόνισή Του είναι αδύνατη. Με την ενανθρώπιση όμως του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε δεχτή, έγινε δυνατή η εικονογράφηση του θεανδρικού προσώπου Του. Πάλε μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται, διακηρύττει ο Ιερός Δαμασκηνός. Νύν δε
σαρκή οφθέντος του Θεού και της ανθρώπης συναναστραφέντος, εικονίζω Θεού το ορώμενο. Ού προσκυνώ την ύλη, προσκυνώ δε των της ύλης δημιουργών, τον ύλη διεμεγινόμενο και εν ύλη κατοικήσε καταδεξάμενο και δι' ύλης τη σωτηρία μου εργασάμενο. Κατά δε τον Άγιον Θεόδροντος του Δίτη, με τη σάρκωση του Χριστού εσχηματίστη ο ασχημάτιστος Θεός. Η σάρκωση του μας έδωσε το δικαίωμα να τον απεικονίζουμε, να ζωγραφίζουμε την εικόνα του. Και όταν προσκυνούμε την εικόνα του, η προσκύνηση αυτή δεν είναι λατρεία της ύλης, της στιχτής φύσεως του ξύλου, των χρωμάτων και της μορφής, αλλά χτιστός τρόπος προσέγγισης και λατρευτικής αναφοράς στον ενανθρωπίσαντα Θεό. Αντίστοιχα και η τιμή προς τις εικόνες της Θεοτόκου και των Αγίων κατευθύνεται διαμέσου αυτών προς τον Κύριο, ο οποίος σαρκώθηκε από την Παναγία και δοξάστηκε από τους Αγίους. Όταν λοιπόν προσκυνούμε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, η προσκύνηση αυτή είναι τιμητική, η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπο διαβαίνει τον ίδιο Μέγας Βασίλειος. Η τιμή δηλαδή προς τις εικόνες μεταβιβάζεται προς το εικονιζόμενο πρόσωπο και οδηγεί στην αληθινή λατρεία, η οποία ανήκει και προσφέρεται μόνο στον Τριαδικό Θεό. Πολλοί νομίζουν πως δεν είναι απαραίτητες εικόνες για τη ζωή του χριστιανού και πως μπορεί ο ίδιος να τις αναπληρώσει με τη φαντασία του. Αλλά όσο μπορεί να πει κανείς πως δεν χρειάζεται το Άγιον Ευαγγέλιο, άλλο τόσο μπορεί να πει πως δεν χρειάζεται και την Αγία Εικόνα, γιατί κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, «Άπερ Ευαγγέλιον λόγο εξηγείται, ο ζωγράφος έργο δεικνύει». Η Εκκλησία μας με τις Άγιες Εικόνες θεολογεί εποπτικά, καταγράφοντας ιστορικά γεγονότα και θεολογικές έννοιες. Η αισθητοποίηση του μυστηρίου της οικονομίας του Θεού και η άθλη των Αγίων Του είναι ο πιο εκλαϊκευμένος υπομνηματισμός στον Λόγο του Θεού. Οι εικόνες συμπληρώνουν την ακοή του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Είναι το συνέχεια ανοιχτό Ευαγγέλιο που μπορούν να διαβάζουν μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Αλλά επιβάλλεται να τονιστεί και κάτι άλλο. Ο λειτουργικός ρόλος των εικόνων στη λειτουργική μας ζωή τις αναδεικνύει αγωγούς της Θείας Χάρης και τις κάνει θαυματουργικές. Οι Άγιες Εικόνες είναι ένα άνοιγμα προς τον ουρανό. Έχουν τα πρωτότυπά τους στον ουρανό. Έχουν αντίκρισμα αιώνιο. Γι' αυτό και έχουν χαρακτήρα αναγωγικό. Αυτός ο αναγωγικός χαρακτήρας των ιερών εικόνων μας δίνει τη δύναμη να συνομιλούμε με τον Θεό, την Παναγία και όλους τους Αγίους. Μας δίνει τη δύναμη να προσευχόμαστε και να ενισχυόμαστε στον δρόμο του Χριστού, να κλαίμε μπροστά στην Παναγία και στους Αγίους όταν οι αμαρτίες και οι πόνοι μας γίνονται θαρρείς αβάσταχτοι, και να προσμένουμε με ελπίδα και με πίστη σταθερή το θαύμα που θα μας ενώσει με τους Αγίους και τον Θεό. Αν λοιπόν για ένα άπιστο η εικόνα του Χριστού, της Παναγίας και ενός Αγίου δεν είναι παρά ένα αντικείμενο με κάποια αισθητική και μόνο αξία, δεν συμβαίνει το ίδιο με ένα ευσεβή χριστιανό. Για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό
η εικόνα έχει ουσιώδη σημασία και ανυπολόγιστη πνευματική αξία. Με τις εικόνες εκφράζουμε τον εσωτερικό μας πόθο να αυξηθούμε στην αγάπη του Χριστού και των Αγίων, να φτάσουμε στη νέα πραγματικότητα της εν Χριστώ και νυχτήσεως, να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Αυτό λοιπόν είναι πολύ συνοπτικά το βαθύτερο νόημα της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, γεγονός που η Εκκλησία μας εξυμνεί και γεραίρει σήμερα και μυστικώς χορεύει και αγάλεται. Σήμερα όμως, αγαπητοί χριστιανοί, στην εποχή αυτή την εικονοκλαστική που πλειοδοτεί των περασμένων εποχών σε οικονομαχική αλαζονία, η μάχη των εικόνων πρέπει να δοθεί σε ένα άλλο επίπεδο. Πρέπει να δοθεί για την αναστήλωση των ηθικών αξιών και της εικόνας του Θεού μέσα στον παραστρατημένο και εξαχριωμένο σημερινό άνθρωπο, αλλά και μέσα στο πνευματικό χάος του σημερινού κόσμου ευρύτερα. Σήμερα έχουμε άλλους οικονομάχους να πολεμήσουμε, πολύ φοβερότερους από τους πρώτους. Είναι οι σύγχρονες, οι σημερινές αιρέσεις της εποχής μας, που ολοένα και πληθαίνουν και οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον ψεύτικο και απατηλό λόγο για να παρασύρουν τους ανθρώπους στην πλάνη. Είναι οι σύγχρονες αιρέσεις που εξακολουθούν να παρουσιάζουν την αλήθεια σαν ψέμα και το ψέμα σαν αλήθεια, συνεχίζοντας έτσι το έργο του σατανά που άρχισε από τον Παράδεισο με την εξαπάτηση των πρωτοπλάστων. Σύγχρονοι οικονομάχοι είναι και εκείνοι που μέσα από διάφορα ιδεολογικά ρεύματα κορυφώνουν την πολεμική τους εναντίον της όλης αγιοπνευματικής ζωής της Εκκλησίας και ζητούν να γκρεμίσουν από τις καρδιές των ανθρώπων την πίστη, να ξεθεμελιώσουν τις ηθικές επιταγές και να ορθώσουν ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διαβεώσεως, αυτονομημένο από κάθε υπερβατική αυθεντία, αυτονομημένο από αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Σήμερα ο αθεϊσμός στο όνομα τάχα της επιστήμης, ο κομμουνιστικός σοσιαλισμός για το καλό τάχα του λαού, ο καπιταλισμός στο όνομα τάχα της ελευθερίας, ο μασονισμός με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας, ο υλισμός με την προβολή των απατηλών τέρψεων και των ειδωλών και των ανέσεων, ο χιλιασμός με το προσωπείο της ψευτιάς και της απάτης, βάλουν συνέχεια εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σύγχρονοι οικονομάχοι, είμαστε όλοι εμείς που μας δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα δική Του, αλλά βυθισμένοι μέσα στο τέλμα του υλισμού, την εξαχριώνουμε καθημερινά, την φύγουμε και την νεκρώνουμε, τις πάθηση και τις επιθυμίες. Είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι της σημερινής εικονοκλαστικής εποχής, που η ζωή μας χρωματίζεται από την παρουσία του αμοραλισμού, της έλλειψης δηλαδή ηθικών φραγμών στις καθημερινές μας εκδηλώσεις. Χωρίς καμιά αφιβολία, το πνεύμα της εποχής μας είναι πνεύμα απιστίας, πνεύμα δαιμονικό, αρνησίχριστο, πνεύμα που όχι μόνο δεν διστάζει να συγκρουστεί με την Εκκλησία, αλλά χωρίς ίχνος συστολής, χωρίς ίχνος ντροπής, με θρασίτητα και αδιαντροπιά, υβρίζει και χλεβάζει τα ιερά και τα όσια, υβρίζει και χλεβάζει ακόμα και τον ίδιο τον Θεό. Και για του λόγου το αληθές, σας καλώ όλους να ενθυμηθείτε
την πριν ολίγων μηνών περίπτωση ενός ζωγράφου εκπαιδευτικού, ο οποίος στα πλαίσια τάχα της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, με ασυδοσία και χυδαιότητα, απεικόνιζε στα έργα του τον θεάνθρωπο και λυτρωτή μας Χριστό γυμνό, προσπαθώντας έτσι να προσβάλλει, να γελιοποιήσει και να εξευτελίσει τα Χριστά ήθη και κυρίως την ορθόδοξη χριστιανική πίστη του κυπριακού ελληνισμού. Θυμηθείτε την απεικόνιση ενός σκύλου να ουρίσει τα εκκλησιαστικά άμφια του προκαθημένου, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να γελιοποιήσει και να εξευτελίσει τον ιερό θεσμό της Εκκλησίας. Και δεν πρόλαβαν να διαλυθούν οι δυσόδεις αναθυμιάσεις της ανίερης αυτής πράξεως και ξαφνικά βλέπουμε με ιδιαίτερη θλίψη και απογοήτευση, αλλά και με οργή και αγανάκτηση, την παρουσίαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του τραγουδιού με το οποίο η Κύπρος, εν ίσως αυτή των Αγίων και των Μαρτύρων, θα εκπροσωπηθεί στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision. Όχι μόνο να φέρει τον σκανδαλώδη και προκλητικό τίτλο «El Diablo», δηλαδή ο Διάβολος, αλλά και με τους απαράδεκτους στίχους του να εκφράζει την αγάπη και την υποδούλωση του ανθρώπου στις δαιμονικές δυνάμεις και με τον τρόπο αυτό να προάγει ουσιαστικά την σκοταδιστική και επικίνδυνη σατανολατρία. Χωρίς καμιά αφιβολία, το τραγούδι αυτό που υμνεί τον διάβολο προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικά και όχι μόνο αισθήματα του κυπριακού λαού. Σε μια εποχή μάλιστα που έχει να αντιμετωπίσει τη θανατηφόρα πανδημία του κορονοϊού, την απότοκη της πανδημίας αυτής οικονομική καταστροφή, αλλά και την ακόρεστη αρπακτική μανία της υπεριαλιστικής Τουρκίας. Δυστυχώς όμως, όλοι αυτοί οι ορατοί και αόρατοι εξωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας βρίσκουν συμμάχους και στο εσωτερικό της. Σύμμαχοί τους εμείς που με τα λόγια κοπτόμαστε υπέρ της Ορθοδοξίας, αλλά με τα έργα και τις πράξεις μας την καταπροδίδουμε, προκαλούνται σκάνδαλα και κλονισμούς συνειδήσεων, πλατείδε των γέλωτα των εχθρών. Δυστυχώς, πληθαίνουν σήμερα και στην Κύπρο οι φωνές που καταγγέλουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις ή και κακοποιήσεις γυναικών και ανηλίκων προσώπων από σάτιρους ασελικής ανθρώπους. Αίσθηση δε θλιβερή προκαλούν και καταγγελίες που εμπλέκουν και υψηλόβαθμο κληρικό για σεξουαλικές κακοποιήσεις κάποιων γυναικών, όπως επίσης και καταγγελίες εναντίον κάποιου μοναχού για σεξουαλικές παρενοχλήσεις ανήλικων προσώπων. Δεν γνωρίζουμε αν οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αληθινοί ή όχι. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες και επαρκή στοιχεία ώστε να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες. Δικαστήρια και καταδίκες από αέρος δεν επιτρέπονται. Άλλωστε, βασικό νομικό αξίωμα είναι ότι ο κάθε κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρις αποδείξεως του εναντίου, του αντιθέτου δηλαδή. Η εκδίκαση μιας υποθέσεως και η καταδίκη ή αθώωση οποιουδήποτε κατηγορουμένου προσώπου είναι έργο των κανονικών δικαστηρίων και όχι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Εκκλησία Χριστιανή είναι θεανθρώπινος οργανισμός και στο ορατό εξωτερικό μέρος
του θεανθρωπικού της μυστηρίου που αποτελείται από ανθρώπους σάρκαν φορούντες και τον κόσμο νικούντες κατά τη ρίση του Αγίου Σιώδου, Αγίου Σίδωρου Πυλουσιώτου. Σκάνδαλα υπήρχαν πάντοτε και θα υπάρχουν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι η εγκόσμια ζωή της Εκκλησίας δεν αναπαύεται πάνω στην απόλυτη αγνότητα και καθαρότητα που είναι ο ιδανικός στόχος. Η απόκτηση της αγνότητας και καθαρότητας κατά τρόπο απόλυτο είναι ιδεώδες ανέφικτο στην ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και είναι αδύνατο μέσα στον αμαρτωλό αυτό κόσμο της φθοράς και της αναγκαιότητας να αποτελείται ολόκληρο το σώμα των κληρικών της και ολόκληρο το πλήρωμά της από ενσάρκους αγγέλους. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σημερινό, αλλά πάντοτε διαμέσου των αιώνων συναυξάνονταν τα ζυζάνια μαζί με τον Σύτο και πάντοτε υπήρχαν προβλήματα από αμεταμόρφωτους ανθρώπους και επίουρκους κληρικούς. Το φαινόμενο όμως αυτό σε τίποτε δεν μειώνει την ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία έχει κυβερνήτη και πιδαλιούχο τον δομήτορά της Ιησούν Χριστόν. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο μεθυμόνων και εις τους αιώνας παρατηνόμενος κατά τον Άγιο Αυγουστίνο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η δύναμη της Εκκλησίας είναι ακατάλητη διαμέσου των αιώνων. Κατά τη διαβεβαίωση του Ιδρυτού της, του Κυρίου μόνη σου Χριστού, πύλε άδου, ούκα της χύσου συναυτής. Πόσοι πολέμησαν την Εκκλησία και όμως ο Δής από τους διώχτες της επέζησε για να δει το τέλος της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε πάντοτε, έχει και σήμερα, θα έχει και στο μέλλον τους μηχανισμούς και την δύναμη να επιτυχάνει την αυτοκάθαρσή της, να θεραπεύει τις πληγές της με τη δίκαιη παιδαγωγική τιμωρία των ενόχων σκανδαλισμού με βάση τους θεόπνευστους ιερούς κανόνες. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να προσθέσω, διευκρινιστικό προς αποφυγή λαθασμένων αντιλήψεων και σκανδαλισμού συνειδήσεων. Με την ηθική ρυπαρότητα κάποιου ή κάποιων επισκόπων έχουμε ένα ηθικό μολυσμό που αφορά τον επίορκο επίσκοπο και μόνον αυτόν. Ο ηθικός μολυσμός ενός επισκόπου δεν προσβάλλει τον εσώτατο πυρήνα της αρχιεροσύνης. Δεν έχουμε ένα οντολογικό μολυσμό του επισκοπικού σώματος, γιατί αν αυτό συνέβαινε, τότε δεν θα μπορούσε να υπάρχει η έννοια της Εκκλησίας, αφού κατά τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο ο επίσκοπος είναι εις τόπον και εις τύπον Χριστού, και όπου ο επίσκοπος εκεί το πλήθος έστω, ως περόπου η Χριστός Ιησούς εκεί η Καθολική Εκκλησία. Χωρίς τον επίσκοπο είναι αδύνατη η τέλεση των Θείων Μυστηρίων, δια των οποίων παρέχεται η αγιαστική χάρη του Θεού στους πιστούς. Η μυστηριακή ζωή είναι απαραίτητη για κάθε πιστό, γιατί μόνο με αυτή διατηρείται πνευματικά ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό και αγιάζεται και προάγεται κατά τον Θεό. Χωρίς την μυστηριακή ζωή ουδε μία πνευματική αναγέννηση, πρόοδος και σωτηρία είναι δυνατόν. Κλείστε λοιπόν τα αυτιά σας στους δηλητηριώδεις εχθρούς της Εκκλησίας, σε εκείνους οι οποίοι κατά τον Απόστολο Παύλο
χρησιμοποιούν τη θρησκευτική ευαισθησία απλώς ως επικάλυμα της κακίας και του δηλητηριώδους μίσους τους κατά της Εκκλησίας. Και διατηρήστε αμύωτο το σεβασμό σας προς την Εκκλησία και τους λειτουργούς της. Χριστιανοί μου, Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας όπως απαιτούν οι κρίσιμες περιστάσεις των καιρών μας και ας συναισθανθούμε το χρέος μας απέναντι στην Ορθοδοξία. Αν θέλουμε πραγματικά την Ορθοδοξία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, να πετά και να έρεται σε ύψη, δεν πρέπει να της κόβουμε τα φτερά της, αλλά να την βοηθούμε να εμφανίζει ενεργέστερα την πνευματική της υπόσταση. Γιατί σήμερα η Εκκλησία, παρόλες τις ελλείψεις πολλών και παρόλες τις σφοδρές επιθέσεις των εχθρών της, παραμένει ο μόνος ασφαλής λιμένας για την γαλήνη και την ενίσχυση των ψυχών μέσα στη δοκιμαζόμενη από τον αναβρασμό των παθών και των ηλιστικών θεωριών ανθρωπότητα. Χωρίς το φως του Χριστού, του οποίου η άσβεστη λιχνία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν μπορούμε να ξαναβρούμε τον χαμένο εαυτό μας. Χωρίς τα ορθόδοξα βιώματά μας και χωρίς το σωσίβιο της Ορθοδόξου Ευαγγελικής Διδαχής, θα ρυπταζόμαστε συνέχεια σαν άλλοι Οδυσσείς στις τρικυμιώδεις θάλασσες του ορθολογισμού και θα καταιγιζόμαστε από παντίους ανέμους, χωρίς να προσορμιστούμε ποτέ στην νοσταλγική ηθάκη μιας ανώτερης δημιουργικής ζωής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί εγγύηση αναστηλώσεως των κριτηρίων των αξιών μέσα στη συνείδησή μας και μέσα στη συνείδηση του λαού μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα από μύριες όσες αντιξοότητες, από διωσμούς σκληρούς και αιματοχυσίες απερίγραπτες, εξακολουθεί να εκπέμπει μέχρι σήμερα τη γλυκιά και ανέσπερη ακτινοβολία της. Οι κήρυγες του θανάτου της Ορθοδοξίας, οι ορατοί και αόρατοι εχθροί της, έρχονται και παρέχονται. Η πίστη όμως στην Ορθοδοξία μένει κυρίαρχη στις καρδιές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Οι πολέμοι της πεθαίνουν, σβήνουν, λησμονούνται και μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει, ζει, νικά και θριαμβεύει. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή έχει κυβερνήτη και επιδαλιούχο της τον Θεάνθρωπο και λυτρωτή μας Χριστό, ποντίζεται μεν, αλλουδέποτε καταπεντίζεται κατά τη διακήρυξη του Αποστολού Παύλου. Αμήν.